Ο ασκός του Αιώλου άνοιξε μετά τη δημοσιοποίηση από την κυβέρνηση του σχεδίου νόμου που προβλέπει την κατάργηση της εταιρείας αξιοποίησης αγροτικής γης Αγρογή ΑΕ και την απόλυση 269 εργαζομένων, μεταξύ των οποίων και αρκετοί τρικαλινοί. Οι εν λόγω συμβασιούχοι βρίσκονται ένα βήμα από την έξοδο, καθώς η απόλυσή τους είναι πιο ορατή από ποτέ. Σε όλες τις μετατάξεις ή τις καταργήσεις όλων των φορέων που έχουν γίνει, που γίνονται μάλλον, που θα γίνουν με σχέδιο νόμου, απολύονται επιλεκτικά οι 269 υπάλληλοι της Αγρογή, οι οποίοι προσλήφθηκαν 1η Σεπτεμβρίου 2009. Ναι, αυτό τι σημαίνει, ότι είναι, ας πούμε, ένας πόλεμος κομματικός? Υπάρχει διαφοροποίηση υπαλλήλων. Αυτό που ξέρω και σίγουρα μπορώ να πω είναι ότι ανοίγουν πλέον οι ασκοί του Αιώλου για απολύσεις υπαλλήλων αορίστου χρόνου στο δημόσιο ή στον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Εξάλλου, αντιπροσωπεία των συμβασιούχων της Αγρογή είχαν συνάντηση σήμερα το πρωί και με τον Ομάρχη Τρικάλων κ. Βλαχογιάννη, αναφέροντας μεταξύ των άλλων ότι έπεσαν θύματα πολιτικών διώξεων. Έστω και τώρα πρέπει να καταλάβει η κυβέρνηση ότι δεν μπορεί να μεταχειρίζεται τους υπαλλήλους με διαφορετικά κριτήρια ανάλογα με την ημερομηνία πρόσληψης. Πρέπει να επικρατήσουν οι αρχές της ισονομίας, ισοπολιτείας και δικαιοσύνης, και από την πλευρά μας θα μας έχουν συμπαραστάτες όλοι οι εργαζόμενοι ανεξάρτητα του πότε προσλήφθηκαν. Το δικαίωμα στην εργασία είναι ιερό και έχουμε υποχρέωση να σταθούμε δίπλα τους.